Παρακαλώ. Hey there. Αυτό που σας λέει hey there. Hey there. Hey. Λοιπόν, έλα, ξεκίνα, Evelyn, με το hey there. Hey. Hey. Ξέρεις τι, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρχίσει και μοιράζουμε ψηλούς βαθμούς. Nice. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ ελπίδα και βλέπω φως, όπως είπε ο κύριος Στέλιος. Έχουμε ανεβάσει επίπεδο πολύ γρήγορα. Μπράβο, 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 κορίτσια μου. Δεν θα σου πείραζα και τίποτα. Σ' άφηνα έτσι. Και δεν το λέω με την κακή την έννοια. Είναι πολύ ωραίο το look σου. Το μόνο που θα έκανα είναι θα σου έκανα λίγο πιο έντονα μάτια. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά γύρω από αυτό, γιατί νιώθω ότι αν φλιαρίσω θα το χαλάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 4 από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Be... πολύ χαρούμενη. Be happy. Be happy. Very happy. Τεσάρι με τη δεύτερη μέρα. Στέλιο. Τι κάνετε? Καλά. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Πείτε μου. Γιατί μπήκε όχι Βασιλική, που είναι γεμάτο και ολοκληρωμένο? Και Βασιλική, απλά τώρα εδώ έχει γίνει και λιγάκι τα social, γιατί πάντα τα social μου, γενικά στη ζωή μου Βασιλική, με φωνάζουν και μπει, είναι το χαϊδευτικό. Mm. Το μπει έχει προκύψει από πάρα πολύ παλιά, μην τοποθετηθούμε χρονικά, βου. Γιατί όχι. Που ενώ ήταν... φαίνεσαι πάρα πολύ νέα. Α, και είμαι. Καλά, προφανώς, ναι. Ναι, έχει προκύψει από πολύ παλιά, που ήταν το Gossip Girl και ήταν η Queen Bee. Mm. Και β' από το Βασιλική, Bee μετά και το έγινε έτσι σου και έμεινε. Σαν, πώς θα λέγαμε, βασούλα. Γλυκούλικο. Δεν είναι ακριβώς το βασούλα. Ναι. Εννοώ, πώς θα κάναμε ένα nickname, πώς θα μικραίναμε ένα όνομα. Καλά, εγώ θα σε λέω Βασιλική. Λοιπόν, τώρα εσύ είσαι η Βασιλική, είσαι επαγγελματία στη μόδα, έτσι, διδάσκεις. Yes. Μου έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που μιλούσες στις συμπαίχτριές σου. Ήσουν λίγο απαξιωτική. Όχι, δεν ναι. Είναι μόνο. Λυπάμαι αν φάνηκε έτσι. Δεν ήταν. Όχι, εντάξει, δεν στο λέω. Κοίταξε, άκου. Ένας άνθρωπος όταν βγαίνει πρώτη φορά στην τηλεόραση, έχει τις άμυνές του και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι καινούριο. Οπότε δεν στο λέω για να σου κουνήσω το δάχτυλο. Στο λέω απλώς για να σου το επισημάνω. Καλά κάνετε, ευχαριστώ. Και να το αλλάξει, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Τώρα, σε αυτό το look μου αρέσουν πολλά πράγματα και πολλά όχι. Okay. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το jacket. Θα προτιμούσα να το ανεβάσεις εδώ. Μ' αρέσει πολύ και η μπλούζα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα λουριά. Δεν τα καταλαβαίνω. Μου κάνουν πάρα πολύ ακατάστατα. Mm-hmm. Και κάπως με αποσυντονίζουν και γίνονται ξαφνικά πληροφορίες πολλές χωρίς λόγο. Μπορείς, είμαι σίγουρος, να μας δώσεις πολύ ωραίες εικόνες. Είναι λίγο ντροπαλές ακόμα οι εικόνες σου. Α. Oh. Δύο. Merci. Πολύ καλά. Και πάμε τώρα στον κύριο Γαβάλα. Γεια σου, Βασιλική. Ευχαριτωμένη πολύ. Έβαλες αυτό το jacket γιατί ήθελε να είναι biker style, έτσι δεν είναι? Okay. Ναι. Θέλω να το βγάλεις τώρα αφού έτσι και έτσι έχουν κρίνει άλλοι ή θα σου χαλάει? Α, πολύ. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχω, βέβαια, εννοείται. Με αυτό το στυλ θα φορούσα μία σελοπέτα, πάλι ζωγραφισμένη σε κάποιο σημείο, ή μία φόρμα ολόσωμη με διάφορα σχέδια που πολλές εταιρείες έχουν κάνει. Mm-hmm. Και που θα είχε λίγο γκράφιτι επάνω ή κάτι για να τιμήσεις κατά κάποιο τρόπο αυτό το look. Mm-hmm. Πολύ ωραίο όμως το look. Όντως είχαν δίκιο πολύ. Τα παιδιά που σου έβαλαν και αυτούς τους ωραίους βαθμούς και από μένα είναι 3. Merci. Συνεχίζω να το πηγαίνεις υπέροχα. Δεύτερη φορά στις 2 μέρες που όμως αυτό είναι ένα high score όπως αντιλαμβάνεσαι. Τελική βαθμολογία είναι 11,6. Α, wow! 11,6. Ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε πανηγυρίζοντας τη θέση σου, μου φαίνεται.